Θα μου επιτρέψετε, για να μην σας διακόψω καθόλου, να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Παπαγεωργίου που θα μας ακούει, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων μαζί με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Καλημέρα και στους δυο σας. Ελάτε, κύριε Κυρανάκη. Έλεγα λοιπόν ότι αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα ότι λόγω της αύξησης των τιμών, ας πούμε, κάποιοι φόροι δεν τους μειώνουμε γιατί υπεραποδίδουν και άρα μπορούμε να στοχεύουμε σε μέτρα τα οποία στηρίζουν πιο αδύναμους, τη μεσαία τάξη κλπ. Αυτό δεν ισχύει με τον ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη. Και γιατί δεν ισχύει? Γιατί ο ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη είναι ένας σταθερός φόρος, ο οποίος είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως τιμής. Δηλαδή, είτε η βενζίνη έχει 1 ευρώ, είτε 2 ευρώ, είτε 3 ευρώ, είναι 0,70 στο λίτρο. Άρα το μείον 0,70 θα το δούμε έτσι κι αλλιώς. Όχι μείον 0,70, είναι 70 λεπτά, 70 cents το ευρώ στο λίτρο. Άρα λοιπόν, αν εσείς βάλετε με τα ίδια χρήματα λιγότερα λίτρα, που λόγω της ακριβής βενζίνης βάζετε λιγότερα λίτρα, το κράτος εισπράττει λιγότερα. Και σας καλώ να δείτε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που βγήκε προεβδομάδων, που δείχνει αύξηση εσόδων του κράτους σε όλους τους φόρους, πλην ενός του ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη, για τον λόγο που σας εξηγώ. Άρα λοιπόν το επιχείρημα ότι οι θεσμοί δεν επιτρέπουν να μειωθεί ο ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη επειδή θα γίνει απώλεια εσόδων, δεν ισχύει. Γιατί τώρα υπάρχει απώλεια εσόδων, που η τιμή της βενζίνης είναι υψηλή, ο κόσμος βάζει λιγότερα λίτρα με τα ίδια χρήματα, γιατί έχει ανελαστικότητα στο πόσα χρήματα ένα νοικοκυριό μπορεί να ξοδέψει στη βενζίνη κάθε μήνα. Άρα λοιπόν τα έσοδα είναι πεσμένα. Που ακούμε από την κυβέρνηση και το ακούμε και από υπουργούς και από τους βουλευτές που δεν έχουν την ίδια άποψη με εσάς, ότι για να συμβεί αυτό και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, πρέπει να βρούμε από κάπου αλλού. Όχι, γιατί τώρα χάνουμε. Από τον ΕΦΚΑΠΑ στη βενζίνη, ακριβώς επειδή έχει μείνει υψηλά και αυξάνει τιμή της βενζίνης, χάνουμε λεφτά. 108 εκατομμύρια ευρώ είναι η τρύπα στον προϋπολογισμό σε σχέση με αυτά τα οποία ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό 2022. Λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γερμανίδη. Όχι, δεν συμφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Γιατί εγώ αυτό που λέω σήμερα το έλεγα και προεκλογικά. Θα σας πω κάτι. ΣΥΡΙΖΑ τον καιρό. Εγώ αυτό που λέω σήμερα το έλεγα και προεκλογικά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη. Άρα λοιπόν, αν τον έχεις αυξήσει με την ψήφο σου, δεν μπορείς να λες όταν είσαι αντιπολίτευση, α, τώρα προτείνω να μειωθεί. Τότε δεν είχαν πόλεμο, θα σας πω. Και επιτρέψτε μου, να σας πω ότι ένας φόρος 0,70 του ευρώ σε χαμηλότερη τιμή βενζίνης είναι πιο άδικος, κυρία Τζολέτο. Γιατί είναι μεγαλύτερο ποσοστό του προϊόντος. Δηλαδή, αν στο 1 ευρώ σχηματικά το λέω. 1,2. Δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Θεωρώ ότι ένας. Δεν το έχουμε ακούσει από άλλους. Θεωρώ ότι ένας βουλευτής, ο ρόλος του είναι να τα ψάχνει τα πράγματα, φυσικά, να ερευνά, να τα τεκμηριώνει. Και πιστέψτε με, δεν θα έλεγα κάτι το οποίο θα έριχνε, ας πούμε, τη χώρα έξω δημοσιονομικά. Θα έλεγα, ας πούμε, όχι, δώστε εκεί κάτι προσλήψεις. Σας λέω, η χώρα χάνει χρήματα, χάνει έσοδα. Το κράτος χάνει έσοδα τα οποία θα μπορούσε να δαπανίσει σε στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας. Ακριβώς επειδή η ακριβή βενζίνη σημαίνει κατά λιγότερα λίτρα και άρα λιγότερα έσοδα. Κατά αυτή την έννοια, κύριε Κυρανάκη, το επιχείρημα του οικονομικού επιτελείου, εγώ το έχω ακούσει από τον κύριο Σκυλακάκη σε συνεντεύξεις που έχουμε κάνει τουλάχιστον 10 φορές μέχρι τώρα, ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, ότι αν μειώναμε το φόρο κατανάλωση, τον καταργούσαμε, είναι πάνω από 800 εκατομμύρια με ένα δις, και ότι αποφασίσαμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε να τον ρίξουμε στη μείωση του ρεύματος. Τι θα απαντούσατε στον κύριο Σκυλακάκη? Το έχω συζητήσει με τον κύριο Σκυλακάκη πολλές φορές. Και η διαφωνία που έγκυται, γιατί εσείς λέτε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λέει ο κύριος Σκυλακάκη. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Το μπήσατε ή προσπαθεί να σας πείσει. Είτε η δική μου άποψη, είτε κάποιου άλλου, σταματά από τη στιγμή που βλέπεις έναν αριθμό. Ο αριθμός τι λέει? Ότι τα έσοδα, ακριβώς λόγω αυτής της αύξησης, είναι μειωμένα. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Δεν υπάρχει το επιχείρημα ότι. Όπως είναι σε ένα ποσοστιαίο φόρο, δηλαδή ο ΦΠΑ. Ακριβένει τιμή, εισπράττω περισσότερο ΦΠΑ. Είναι λογικό. Δεν λέτε αν μειωνόταν. Μήπως όμως δεν λέω θα αυξάνονταν, λέω θα είχαμε ισορροπία. Μήπως μειωθούν πολύ περισσότερο τα έσοδα. Θα ερχόμασταν στα προηγούμενα επίπεδα, εννοείται. Ακριβώς επειδή ο ΦΠΑ στη βενζίνη, στα καύσιμα, μπαίνει όχι επί τη τιμή του πετρελαίου, ας πούμε, του καυσίμου, αλλά μπαίνει επί τη τιμή του καυσίμου συν το φόρο κατανάλωση. Δηλαδή ο τελικό αριθμό, πα και του προσθέτει και ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που είχε προϋπολογιστεί ήταν για μια βενζίνη, ας πούμε, στο 1,6, 1,7, 1,8 και τώρα είναι 2,5. Εγώ υποψιάζομαι. Ρωτιέμαι, κύριε Κυρανάκη, αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας στη Νέα Δημοκρατία που υποστηρίζουν αυτή την άποψη, την έχετε συζητήσει και αν σκέφτεστε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία. Ακούστε, όχι, δεν σκέφτομαι να πάρω καμία πρωτοβουλία. Όχι, μαζί με τους συναδέλφους. Κινητοποίηση συναδέλφων. Εμένα σας λέω ξανά, ο ρόλος μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει το οικονομικό επιτελείο γενικά για τους φόρους
είναι σωστό. Γιατί του επιτρέπει με άλλους ποσοστιαίους φόρους να παίρνει χρήματα από τις ακριβές τιμές, τα οποία επειδή είναι υπερέσοδα, τα ξαναρίχνει στην αγορά, τα ξαναρίχνει στη μεσαία τάξη, όπως έχει κάνει για παράδειγμα με το ρεύμα. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι όταν. Ένα λεπτό. Δεν μπορείς να λες ότι με συνολικά μέτρα ακρίβειας 7,5 δις, ότι μία μείωση του ΕΦΙΚΑΠΑ, η οποία μπορεί να. Ο συνολικός ΕΦΙΚΑΠΑ σε μια κανονική χρονιά είναι περίπου 2 δις. Ο συνολικός. Έχει πάρει μέχρι 7,5 δις. Δεν μπορεί να λες ότι αυτό θα σε ρίξει έξω. Δημήτρη, έρχομαι αμέσως. Okay, ο κύριος Παπαγεωργίου, υποψιάζομαι πάντως Σπύρο Αλεξανδρίου, ότι ακούει πολύ θετικά αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης ή όχι. Καλή σας μέρα. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κυρανάκη πραγματικά για την τοποθέτησή του, η οποία δεν είναι τελείως εκτός γραμμής από αυτά που συζητάμε με τα αρμόδια υπουργεία. Ο κύριος Κυρανάκης είναι από τους βουλευτές οι οποίοι από την πρώτη στιγμή όταν υπάρχει ένα θέμα επικοινωνεί με τους ανθρώπους της αγοράς και παίρνει το feedback, παίρνει όλη την ενημέρωση. Και θα ήθελα να το πω δημόσια και να του δώσω συγχαρητήρια και για την τοποθέτησή του. Πέσαμε αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εμείς εδώ και 6 μήνες. Εντελώς το διευκρινίζω. Όχι, Κυρανάκη. Εντελώς τυχαία. Λοιπόν, σας το λέω, δεν είναι κάτι ξένο για μας. Είναι κάτι που το συζητάμε και με τους υπουργούς. Έχει βάση αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης, δηλαδή τώρα, ότι γιατί από τη μία ακούμε την κυβέρνηση όντως να λέει ότι παιδιά αυτό δεν μπορεί να γίνει, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, είτε γιατί τα χρήματα πρέπει να τα βρούμε από αλλού, είτε γιατί όπως έχουμε ακούσει ως επιχείρημα και αυτό δεν θα φτάσει ποτέ αυτή η μείωση στον καταναλωτή. Ο κύριος Κυρανάκης λέει εδώ κάτι άλλο. Μα πώς δεν θα φτάσει η μείωση στον καταναλωτή, αφού υπάρχει το προηγούμενο του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, οριζόντια μείωση 15 λεπτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει μείνει κάτω από 2 ευρώ. Δυστυχώς στις επόμενες μέρες θα το δούμε πάνω από 2 ευρώ. Και αυτό είναι το άσχημο, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό, είναι η βάση για την αγορά όλη. Για τα μεταφορικά, για τα ναύλα, για τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Αλλά τουλάχιστον για 2 μήνες, για 1,5 μήνα, κρατήσαμε χαμηλά τη τιμή αυτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ακτοπλοεία δεν ανέβασε τιμές. Τουλάχιστον μεγάλες, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα το δούμε τον επόμενο σήμερα μήνα. Σήμερα το πρωί τι τιμή έχουμε στο λίτρο, κύριε Πρόεδρε? Σήμερα είναι 2,37 μέση τιμή πανελλαδικά για τη βενζίνη αμόλυβδη και 1,97 για το πετρέλαιο κίνησης. Με 2,37 αυτό σημαίνει ότι στην Αττική έχουμε φτάσει και 2,5, ας πούμε, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, πλησιάζει το 2,5. Πάρα πολλά πρατήρια πλησιάζουν το 2,5. Γιατί και το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Γνωρίζετε ότι εμείς όταν περνάμε μια κάρτα, η τράπεζα μας κρατάει ένα ποσοστό και ο διαχειριστής. Ποσοστό, ενώ εμάς το κέρδος είναι αριθμητικό. Άρα ανεβαίνει το ποσοστό, ανεβαίνει και η τιμή, ανεβαίνει και τα χρήματα τα οποία μας παίρνουν κατά την αγορά του προϊόντος. Ναι, από τον καταναλωτή. Καταλαβαίνω ότι λέτε πως αντίστοιχα θα ανέβει έχει αυξηθεί και το ρεύμα και στα άλλο πρατήρια. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή την άλλη εβδομάδα μπορούμε να δούμε ακόμη πιο υψηλές τιμές από τα 2,37 μέσο όρο που λέτε στην Αττική. Τις τελευταίες 3 μέρες παρουσιάζεται μια αρκετά μεγάλη αύξηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, που κοντεύει να φτάσει τα 10 λεπτά από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, πού είναι τώρα, είπατε, η τιμή αύξησης. Πού είναι τώρα το πετρέλαιο? Στο 1,97, στο 1,97 μέσο όρο πανελλαδικά. Είχαμε το πετρέλαιο τουλάχιστον που ήταν κάπως πιο συγκρατημένες, εν πάση περιπτώσει, οι τιμές. Τώρα και αυτό πάει να ανέβει πάνω από το 2 ευρώ. Ανεβαίνει και το Brent. Βέβαια. Αυτά είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, χτες προσέγγισε τα $130 το βαρέλι ενδοσυνεδριακά το Brent. Τώρα είναι στα 124. Εσείς, εκεί έχει αξία αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης όμως. Ναι, για πείτε το, ναι. Αν είχαμε τον προηγούμενο μήνα που η τιμή στο βενζίνη αμόλυβδη ήταν στο 2,20, μια οριζόντια μείωση, μια οριζόντια επιδότηση γενναία από την κυβέρνηση, θα ήταν κάτω από 2 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ψυχολογικά ο καταναλωτής θα αισθανόταν πιο άνετα όταν έμπαινε σε πρατήριο να βάλει βενζίνη, άρα θα έβαζε περισσότερο και θα αυξανόντουσαν τα έσοδα του κράτους. Αυτό είναι γεγονός. Ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε πως πρέπει να ξεχάσουμε πλέον τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ? Γενικώς εννοείς. Ναι, γενικώς. Θα διακινδυνεύσω να κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα δεν βλέπω την τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ. Δυστυχώς δεν είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όταν στην Αμερική σήμερα πωλείται το γαλόνι, που σημαίνει το γαλόνι 4,5 λίτρα, πωλείται 5 δολάρια, πάνω από 5 δολάρια, που είχε 1,5 δολάριο, το θυμάμαι εγώ πριν από λίγα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι εντείνεται η ενεργειακή κρίση. Κύριε Κυρανάκη. Κοιτάξτε, είναι σε απόλυτη συνάρτηση. Καταρχάς τον ευχαριστώ για τα λόγια του, έτσι, να είναι πολύ ευγενικός. Δεν τον γνωρίζετε τον άνθρωπο? Όχι, δεν τον γνωρίζω, αλλά θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε.
Αν μας πει και που ψηφίζει. λοιπόν, αμάν κύριε Κυριανάκη, αν ψηφίζει στα νότια, σας ψηφίζει σίγουρα. λοιπόν, κύριε Κυριανάκη, στηρίζω και ψηφίζω όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, γιατί προέρχομαι και από το επαγγελματικό επιμελητήριο του Πειραιά, ο αντιπρόεδρος. Αστειεύομαι, στηρίζω όλους τους επαγγελματίες. Αστειεύομαι, ευχαριστώ πολύ. Αν οποιαδήποτε άποψη και τοποθέτηση. Εγώ θα τα λέω, κύριε Κυριανάκη. Κοιτάξτε. Λοιπόν, είναι σε συνάρτηση αυτό που συζητάμε με το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Όσο ο πόλεμος διαρκεί, υπάρχει το λεγόμενο shortage, δηλαδή έλλειψη σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, άρα η ζήτηση είναι αυξημένη, άρα οι τιμές είναι πιο υψηλές. Και το βαρέλι του πετρελαίου είναι πιο ψηλά, είναι στα 124, αν δεν κάνω λάθος. Το φυσικό αέριο έχει μια καμπύλη εκρηκτική. Δηλαδή, το φυσικό αέριο για 10 χρόνια συνεχώς ήταν σε μια μέση τιμή 5 δολάρια, 10, 15 μέχρι εκεί. Έχει φτάσει φέτος μέχρι τα 225. Αυτό δεν μπορείς να το αντιπαλέψεις με οποιοδήποτε εθνικό μέτρο και να πάρεις. Πρέπει να πέσει με δομικό τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό θα φέρει και μείωση στις τιμές στο ρεύμα και λοιπόν, στο πετρέλαιο. Πρέπει και στη να κλείσουμε, γιατί έρχεται ο Μανώλης Κωστίδης να πει. Μια θέλω ένα ερώτημα στον κύριο Κυριανάκη. Και επειδή είπε ότι την πρότασή του αυτή την έχει συζητήσει με τον κύριο Σκυλακάκη. Βέβαια. Θέλω να μου πει τι σας απάντησε ο κύριος Σκυλακάκης και γιατί δεν την υλοποιεί. Ο κύριος Σκυλακάκης. Ναι. Καταρχάς, να έχω συζητήσει και με το οικονομικό επιτελείο του Πρωθυπουργού και με αρκετούς ανθρώπους και αρκετούς υπουργούς στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η άποψη του, την οποία σέβομαι, έτσι, ναι. Είμαστε ένα κόμμα στο οποίο συζητάμε ανοιχτά. Η άποψη του είναι εξής, ότι από τη στιγμή που βάζουμε και ΦΠΑ στη συνολική τιμή, τα έσοδα αυτά ίσως κελίζονται. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία λοιπόν. Αν μειωνόταν ο ΦΠΑ στη βενζίνη. Και μπορούσε να μπει ο ΦΠΑ όπως έχει προϋπολογιστεί επί χαμηλότερες τιμές βενζίνης. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί μας περιμένει ο Μανώλης Κωστίδης με πάρα πολλά νέα από την Τουρκία με αφορμή όσα έχουν γίνει. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Κυριανάκη, να συζητήσουμε και για τα εθνικά μας θέματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα τα βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς. Να πω ότι σήμερα που λείπει ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ξεκουράζεται, δεν μπορούσε να λείπει ο κύριος Παπαγεωργίου τουλάχιστον. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, με τον οποίο έγινε χαμός την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια ομοιότητα, κύριε Κυριανάκη, σαφέστατη όπως διακρίνεται. Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, σε ευχαριστούμε και εσένα. Σε ευχαριστώ. Καλημερίζουμε.